Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα, νυχτερινές συναντήσεις, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στη γραμμή έχω υποδεχθεί τον Κυριάκο Χατζη Ευθυμιάδη, τον 17χρονο Έλληνα μαθητή, φαινόμενο που βγήκε πρώτος παγκοσμίως ανάμεσα από 1,5 εκατομμύριο συμμετέχοντες. Οι νικητές του Microsoft Office Specialist World Championship για το 2019 ανακοινώθηκαν από την Certiport, και ο Κυριάκος Χατζη Ευθυμιάδης είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη διάκριση, την εξαιρετική διάκριση που έχει λάβει, και να συζητήσουμε μαζί του και για πολλά άλλα ακόμη θέματα που νομίζω μας αφορούν όλους. Κυριάκο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είστε στη γραμμή μας. Θέλω να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως για να μην χάσουμε χρόνο για αυτή την πολύτιμη διάκριση. Τι σημαίνει για σας αυτή η διάκριση? Για μένα σημαίνει μια επιβράβευση για ένα ταξίδι, μια δύσκολη προετοιμασία, η οποία κράτησε από την ημέρα που βγήκα πανελλήνιος πρωταθλητής, καθώς αποφάσισα από εκείνη την ημέρα ότι θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σοβαρά, καθώς κάποιοι πρωταθλητές κάποιων άλλων χωρών επιλέγουν να πάνε μόνο για το ταξίδι. Αποφάσισα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σοβαρά και ήθελα να φέρω όσο το δυνατόν μια καλύτερη θέση στην Ελλάδα. Και ήθελα και αυτή τη θέση και για δική μου προσωπική ανάπτυξη και για μια επιβράβευση της προετοιμασίας που έκανα. Δεδομένου ότι ο τομέας που έχεις επιλέξει είναι ένας από τους πιο νευραλγικούς, τους πιο σοβαρούς και τους πιο έτσι σημαντικούς τομείς που απασχολούν αυτή τη στιγμή τη διεθνή σκηνή, θέλω να μας πεις αν συνειδητοποιείς πραγματικά αυτό το πόσο σημαντικό βραβείο είναι αυτό που έχεις πάρει, γιατί παρά το γεγονός ότι οι νεαροί, τα νέα παιδιά σήμερα της ηλικίας σου είναι μεγαλύτερα στην ηλικία, σε οριμότητα τουλάχιστον, πραγματικά θέλω να μου πεις αν πραγματικά το συνειδητοποιείς αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σπουδαίο έτσι Δεν το έχω βραβείο. Συνειδητοποιήσει ακόμη, γιατί ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να πιάσω μια τέτοια θέση. Όταν στο ίδιο πρωτάθλημα το 2017 που συμμετείχα με ένα λογισμικό πήρα την τρίτη θέση στο παγκόσμιο, είχα βάλει τον εαυτό μου μέχρι εκεί. Φέτος όμως αποφάσισα, με μεγαλύτερη δυναμικότητα να προσπαθήσω για να κατακτήσω τη συγκεκριμένη θέση. Όταν βγήκα από το εξεταστικό δωμάτιο, επειδή είχα σχεδόν μείνει από χρόνο, είχα κάνει περίπου στα 45 λεπτά ήμουνα μέσα στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά κάποιο τρόπο πίστευα ότι η απόδοσή μου δεν ήταν καλή, γιατί όταν είσαι σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού με τόσους πολλούς να συμμετέχουν, ήμουνα συνεχώς υπό τον φόβο ότι δεν τα πήγα καλά εκείνη τη φορά. Τελικά αποδείχτηκε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Ωραία. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσύ από πολύ μικρός αισθάνθηκες, ένιωσες ότι είχες αυτή την ροπή προς αυτή την κατεύθυνση, ή ξαφνικά το συνειδητοποίησες? Πώς έγινε δηλαδή αυτή η ενασχόληση με την πληροφορική? Πείτε το τρέλα, αλλά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο χόμπι, ώσπου ξαφνικά βρήκα πεταμένο στο δρόμο ένα φυλάδιο που ήταν για εκμάθηση υπολογιστών. Θυμάμαι λοιπόν ακόμη εκείνη την ημέρα ότι γυρνώντας από το σχολείο πήγα στη μάνα μου, της έδειξα το φυλάδιο και της λέω: «Μάνα, θέλω εκεί να με γράψεις, θέλω να παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα». Τότε την έλεγα «Μαμά». Ωραία. Συνειδητοποίησες όμως όταν άρχισες ότι είχες και την έφεση να το ακολουθήσεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όχι, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε αμέσως. Σιγά σιγά ανακαλύπτω ότι ήταν αυτό με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ, και γι' αυτό μέχρι και σήμερα προσπαθώ με διάφορες πιστοποιήσεις να το προχωράω όσο τον δυνατόν γίνεται περισσότερο και να εξελίσσουμε στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί δεδομένου ότι έχει πάρα πολλά παρακλάδια, πραγματικά μου πήρε χρόνο να δω με ποια παρακλάδια θέλω να ασχοληθώ και το πόσο πολύ θέλω να επεκταθώ, αλλά στο τέλος ξεκαθάρισε η κατάσταση για εμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον εκπαιδευτή σου, τον κύριο Δημήτρη Βέργο, ο οποίος νομίζω ότι συνετέλεσε πολύ ουσιαστικά σε όλη αυτή την κατάκτηση της θέσης σου διεθνώς, παγκοσμίως. Ωστόσο, πριν να μιλήσουμε μαζί του, θέλω να σε ρωτήσω για να επιμείνω ακόμη περισσότερο στο θέμα του τι
ποιες είναι οι δυσκολίες που εσύ συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για σένα σε αυτή την ηλικία που είσαι. Πώς συνειδητοποιείς, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χώρος που κινείσαι και που έχεις επιλέξει για σένα αυτή τη χρονική στιγμή? Επειδή στη ζωή μου και ιδιαίτερα από την πρώτη ηλικίου και μετά απέκτησα το ενδιαφέρον να ασχολούμαι με τα κοινά και να είμαι ένας παγκόσμιος πολίτης, όπως υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος, αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι στη γη μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Υπάρχουν οι 32 στόχοι ανάπτυξης του ΟΗΕ και πιστεύω ότι ενώ αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλά θεωρητικά βήματα για να λυθούν τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή κατακλείζουν τον κόσμο, χρειάζεται ένα τεχνικό υπόβαθρο, χρειάζονται συστήματα, χρειάζεται οργάνωση για να γίνει όλο αυτό, και είναι προσωπική μου άποψη πως μόνο μέσω της πληροφορικής μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Και χρειάζονται και μαθηματικά μυαλά, Κυριάκο, έτσι δεν είναι? Ως μέτριος μαθητής στα μαθηματικά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, να το διαψεύσω αυτό, αλλά πιστεύω πως χρειάζονται. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μας λες, γιατί φανταζόμαστε ότι, εντάξει, εσύ λες ότι είσαι μέτριος μαθητής, αλλά φανταζόμαστε ότι θα είναι λίγο περισσότερο τα πράγματα από αυτό. Θα μας πει και ο εκπαιδευτής σου γι' αυτό. Εγώ θέλω να μας πεις για την εμπειρία σου, να μας μιλήσεις λίγο ακόμη για το διαγωνιστικό μέρος, για τους άλλους συνυποψήφιους. Να πούμε ότι συμμετείχαν βέβαια και δύο ακόμα Έλληνες μαθητές, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, στον παγκόσμιο τελικό, ο Νικόλαος Κιαδάς, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση, και ο Χρήστος Κιοφετζής, από την Καβάλα, που κατέκτησε την 9η θέση. Δηλαδή οι Έλληνες πήγαν καλά, αλλά εσύ βέβαια τα πήρες όλα και έφυγες. Η πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε τόσο υψηλές θέσεις, mm-hmm, και από τα τρία παιδιά. Εγώ προσωπικά αυτή ήταν η δεύτερη από τις τρεις φορές που έχω πάει, που μου έχει δοθεί ευκαιρία να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω ότι ήταν η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, και ότι πραγματικά αυτό το ταξίδι το 2017 μου άφησε πάρα πολλές γνωριμίες και επαφές σε παγκόσμιο επίπεδο και μου άφησε μια δικτύωση με τα παιδιά των άλλων χωρών. Φέτος ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για μένα ότι ήμασταν για πρώτη φορά πραγματικά μια ελληνική ομάδα ενωμένη. Δηλαδή θυμάμαι ακόμη ότι συγκεντρωθήκαμε και τα τρία παιδιά και κάναμε μαζί προπόνηση πριν δώσουμε, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει μια ενωμένη, μια εθνική ομάδα, μια πραγματική εθνική ομάδα. Και ήταν μια εξέχαστη παρέα. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις ευχάριστες που κουβάλισα πίσω στο ταξίδι της επιστροφής, και πραγματικά με το που είδα την κατάταξη και με το που είδα ότι και τα άλλα δύο παιδιά πήραν τόσο υψηλές θέσεις, χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, και εδώ στο δελτίο βλέπουμε κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρουμε όλοι και δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ωστόσο ίσως θα είχε ενδιαφέρον με πολύ 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 σύντομα έτσι μια-δυο αναφορές να μας πεις ότι αυτός ο τελικός διαγωνισμός κατέδειξε κάποια ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε προηγμένα χαρακτηριστικά για παρουσιάσεις στο PowerPoint, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα μας έκανε πάρα πολύ καλούς στο να δημιουργούμε πληροφορίες καλές στο οπτικό μέρος τους. Δηλαδή μας βοηθάει να δημιουργούμε παρουσιάσεις οι οποίες δεν κάνουν τον κόσμο να βαριέται και δεν κάνουν τον κόσμο να μην δίνει προσοχή. Μας δημιουργούμε παρουσιάσεις, δημιουργούμε υπολογιστικά φύλλα και δημιουργούμε έγγραφα κειμένου σε αυτό το πρωτάθλημα, τα οποία τηρούν όλα τα πρότυπα που θα μας ζητήσουν μετά να τηρούμε στη δουλειά μας και κάνουν τα δημιουργήματά μας ευάγνωστα και πάνω απ' όλα ευκατάληπτα από τον κάθε αναγνώστη. Mm-hmm. Και για σένα η πληροφορική τι εκπροσωπεί, Κυριάκο? Για μένα η πληροφορική εκπροσωπεί ένα μεγάλο πάθος και η πληροφορική εκπροσωπεί το μέλλον. Δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να έχουμε εξέλιξη, δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε την εξέλιξη περισσότερο από το οτιδήποτε, γιατί λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που ο κόσμος περιβάλλεται,
χρειάζεται να πάρθουν μέτρα και χρειάζεται να βρεθούν τρόποι για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και για να έχουμε εμείς ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο και για να έχει ο συνάνθρωπός μας σε όποια χώρα και αν βρίσκεται αυτό σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε και μιλήσουμε και με τον εκπαιδευτή σου, όπως είπαμε και στην αρχή, θέλω να μας πεις με δύο λόγια έτσι πώς... Πώς σκέφτεσαι από εδώ και πέρα να συνεχίσεις, τι είναι αυτά τα σχέδια που έχεις στο μυαλό σου, πώς θα προχωρήσεις? Πολύ καλή ερώτηση και πάρα πολύ σύνθετη, γιατί υπήρξε μια περίοδος αυτόν τον καιρό που ήμουνα κάπως χαμένος για το πώς θέλω να προχωρήσω. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή προετοιμάζομαι για τις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Θέλω να εισαχθώ στην πληροφορική σε οποιοδήποτε τμήμα έχει εντός Αθήνας. Αυτό τουλάχιστον στοχεύω εγώ. Mm-hmm. Παράλληλα έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για τη διπλωματία και για τα Ηνωμένα Έθνη και για τους διεθνείς οργανισμούς, το πώς αυτοί λειτουργούν. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να γίνομαι εγώ και θέλω να πείσω και τους γύρω μου να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες, δηλαδή να ενδιαφερόμαστε για τα πάντα που συμβαίνουν στον κόσμο τον οποίο ζούμε και όχι μόνο για το τι συμβαίνει στο δικό μας σπίτι. Και παράλληλα στο χώρο της πληροφορικής θέλω να επεκτείνω τις γνώσεις μου με νέες πιστοποιήσεις, με πολύ διάβασμα, με πολύ προσπάθεια. Αλλά θέλω παράλληλα και να ξανασυμμετάσχω σε αυτό το πρωτάθλημα. Μπορώ με βάση τους όρους να συμμετάσχω άλλη μια φορά σε ένα λογισμικό που μου απομένει. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Πολύ ωραία, στο ευχόμαστε και εμείς και βέβαια δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα έτσι να κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα σε σχέση και με αυτά που βιώνουμε, γιατί είσαι ένα νέο παιδί το οποίο βέβαια είναι και στο Λύκειο, τελειώνει, θα δώσει εξετάσεις. Μας έχει και μας βρει όλη αυτή η παγκόσμια κρίση σε σχέση τουλάχιστον με την επιδημία που βιώνουμε διεθνώς. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς το βιώνεις εσύ αυτό, πώς το βιώνετε οι συνομιλίκοι μαζί με τους συνομιλίκους σου, πώς το αντιμετωπίζετε, ποια είναι η εντύπωση που σου κάνει? Υπάρχει μια τεράστια νομιογένεια στο πώς το λαμβάνει ο καθένας από τους κοντινούς μου. Εγώ προσπαθώ να το παίρνω ψύχρεμα, πιστεύω ότι το κλειδί είναι να μην πανικοβληθούμε όλοι μαζικά, να μην μας κυριεύει ο φόβος, γιατί ειδικότερα σήμερα κιόλας, είναι φρέσκο το παράδειγμα, πήγα στο σούπερ μάρκετ για να πάρω ένα απλό πράγμα και γινόταν ο χαμός. Πιστεύω ότι είναι μια μπόρα εντός εισαγωγικών η οποία θα περάσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και είναι υποχρέωσή μας είναι να τηρούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, δηλαδή να καθόμαστε όσο το δυνατόν γίνεται σπίτι μας, να προσέχουμε αν έχουμε το οποιοδήποτε σύμπτωμα να αναζητάμε βοήθεια και γενικότερα πιστεύω ότι με μια απλή αυτοσυγκράτηση μπορεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε όλοι μαζικά, αλλά ο καθένας με τη δικιά του ατομική ευθύνη του, αν έχει κάποιο σύμπτωμα ή γενικότερα αν δεν έχει κάποιο σοβαρό λόγο να βρίσκεται έξω από το σπίτι του, να παραμείνει στο σπίτι του, πιστεύω ότι και ο αριθμός των κρουσμάτων δεν θα αυξηθεί δραματικά. Θα αυξηθεί μεν, αλλά δεν θα αυξηθεί με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από αυτούς που μπορεί να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε όλοι να το περάσουμε. Ναι, και βέβαια ίσως και εσείς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, οι νέοι που έχουν διακατέχονται και από το zest of life, από τη χαρά της ζωής αυτή, έτσι, και ίσως είναι μια περίοδος που πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν τα πράγματα. Θα κλείσουν ούτως ή άλλως βέβαια τα καταστήματα, αλλά ξέρεις δεν μπορεί να κλείνουν τα σχολεία και να είναι στις καφετέριες, πώς το βλέπετε, δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό θα σας διαψεύσω, γιατί επειδή έτυχε σήμερα, μόνο σήμερα, γιατί τηρώ το μέτρο, αν δεν έχω κάποιο σοβαρό λόγο να μην βγω από mm-hmm. το σπίτι. Από μία απλή βόλτα που έκανα στη γειτονιά μου και στις γύρω γειτονιές, που δεν είναι απλά γειτονιές, αμπελόκηποι, είναι γενικά... Στο κέντρο. Στο κέντρο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως είδα πάρα πολύ λίγους έφηβους και πάρα πολύ λίγα παιδιά, που υποτίθεται πως ήταν ο κίνδυνος mm-hmm. και αυτοί που έπρεπε να έδειξουν τη μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και φαίνεται πως την έδειξαν. Mm-hmm. Και είδα έξω πάρα πολλά άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες. Ηλικιωμένοι, mm-hmm.
Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μου παραξένεσε, μου κίνησε την περιέργεια, γιατί πίστευα ότι εκείνοι θα προάβηξουν μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από εμάς. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μια είδηση αυτό που μας λες. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο, πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση. Και να σου δώσω τις ευχές μου για συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Εμείς θα μείνουμε κοντά σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Δεν θα δώσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων, έχει διαμορφωθεί αναλόγως το πρόγραμμα μας σήμερα. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για λίγο ακόμα με τον κύριο Δημήτρη Βέργο. Θα περάσουμε, ο οποίος είναι ο εκπαιδευτής του Κυριάκου Χατζή Ευθυμιάδη. Θα μιλήσουμε για λίγο μαζί του. Μείνετε κοντά μας, κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον επόμενο πολύ εκλεκτό μας καλεσμένο. Πρώτο πρόγραμμα, νυχτερινές συναντήσεις. Ο Κώστας Μουρελάς είναι στον ήχο, ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και έχω υποδεχτεί στη γραμμή τον κύριο Δημήτρη Βέργο, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι ο εκπαιδευτής του Κυριάκου Χατζή Ευθυμιάδη, με τον οποίο συνομιλήσαμε προηγουμένως και ο οποίος βγήκε πρώτος παγκοσμίως στον διαγωνισμό της Microsoft Office Specialist World Championship. Θα ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Αλλά κύριε Βέργο, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να ολοκληρώσουμε με εσάς και να κλείσουμε, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι για όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν δίνεται, η κουλτούρα της χώρας μας τώρα σιγά σιγά μπαίνει έτσι σε αυτή την... σε αυτή την προβολή αυτών των πολύ σημαντικών δράσεων, και θέλω να μας μεταφέρετε εσείς την εντύπωσή σας και από τον Κυριάκο και το πόσο δύσκολο ήταν να τον εκπαιδεύσετε για να πάρει μέρος σε αυτόν τον τόσο σημαντικό διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός είναι αρκετά δύσκολος, γιατί συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά από όλο τον κόσμο και ασχολήθηκα πάρα πολύ εντατικά όλο το καλοκαίρι πέρσι, πριν ξεκινήσει ο Κυριάκος να πάει, και ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει ένα μετάλλιο. Γιατί όπως και το 2017 είχαμε ασχοληθεί με το προηγούμενο λογισμικό που βγήκε πρώτο στην Ελλάδα και είχε πάει στην Αμερική, και ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει ένα μετάλλιο. Όταν λοιπόν βγήκε πρώτο στην Ελλάδα το 2019 με το PowerPoint, ήμουν σίγουρος ότι θα πάρει πάλι μετάλλιο. Είναι δύσκολο να διακρίνονται έτσι οι μαθητές μας, πώς το βλέπετε? Όχι, αρκεί να το θέλουν. Τι απαιτείτε, κύριε Βέργο? Άμα θέλουν, όλα μπορούν να γίνουν. Και ο Κυριάκος είχε θέληση και πείσμα. Πολύ. Επειδή δεδομένου ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και είναι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός διεθνώς, και... γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Είπε προηγουμένως ότι όταν βγήκε από το εξεταστικό κέντρο ήταν απογοητευμένος και λέει δεν καταφέρει τίποτα. Και εγώ του είπα, άμα εσύ λες έτσι, σκέψου τι λένε όλοι οι υπόλοιποι που βγήκαν από τις άλλες χώρες. Είναι σίγουρο ότι δυσκολευτήκανε και αυτοί. Και γι' αυτό και εγώ είπα, είναι σίγουρο ότι ο Κυριάκος έχει πάρει κάποιο μετάλλιο σίγουρα πάλι. Και τα κατάφερε και όχι απλώς πήρε μετάλλιο, βγήκε πρώτος. Μπράβο σας, πραγματικά. Θέλω να σας ρωτήσω. Ο μόνος Έλληνας που το έχει καταφέρει αυτό, να έχει φέρει δύο μετάλλια. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη διάκριση. Ναι, είναι πολύ μεγάλη διάκριση, αναμφισβήτητα. Και εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε και εμείς σε αυτό το πνεύμα του να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις διακρίσεις. Απλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πριν ολοκληρώσουμε και σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θέλω να σας ρωτήσω για το πόσο δύσκολος αυτός ο τομέας γενικότερα, τόσο στο να τον τρέχετε εσείς, αλλά και γενικότερα στο θέμα αυτού καθ' αυτού της εκμάθησης. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν έτσι μια έξι προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν παιδιά που έχουν έφεση, απλώς ίσως δεν το έχουν ανακαλύψει ή δεν πρέπει να πάνε για να τα ανακαλύψουν τις θυμίες τους αυτές, όχι τις επιθυμίες τους, τις δεξιότητες τους αυτές. Έτσι, δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό. Κάποιοι δηλαδή δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Ναι. Γιατί αυτά σχολεία δεν τους τα λένε. Φέτος βέβαια το 2020 ο διαγωνισμός είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Υποτίθεται ότι θα γίνει κάτι. Βέβαια αυτός ο ιός έχει βάλει φρένο λίγο σε αυτή την κατάσταση με τα σχολεία τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Ελπίζω όλοι να το ξεπεράσουμε με καλή θέληση και με πολύ προσοχή, κύριε Βέργο. Εσείς κλείσατε κι εσείς, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Όπως όλοι. Ωραία. Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καλά. Ολοκληρώσαμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Και καλή επιτυχία. Πρώτο πρόγραμμα.